Στην καρδιά της Τρανσυλβανίας, εκεί όπου έδρασε ο μυθικός κόμις Δράκουλας, γνωστότερος ως ο Βλαντ ο Ανασκολοπιστής, βρίσκεται η πόλη του Ράσνοφ. Περίπου 15.000 κάτοικοι προσπαθούν να βγάλουν τα προστοζήν στην εποχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως λένε στους απεσταλμένους του Euronews, τα πράγματα μόνο εύκολα δεν είναι. Ο Ντέιμον και ο Γκάμπορ επισκέφτηκαν βιοτεχνία ρούχων στη μικρή αυτή πόλη της Ρουμανίας. Μια βιοτεχνία που κάποτε δεν προλάβαινε να ετοιμάσει παραγγελίες, πλέον παρακμάζει. Η ιδιοκτήτρια έχει μείνει με τα 2/3 του προσωπικού, με τη βιοτεχνία να διαθέτει πλέον μόλις 5 εργαζόμενους. Είναι πολύ δύσκολα γιατί δεν έχουμε εξειδικευμένο προσωπικό. Τους προσλαμβάνω, τους μαθαίνω τη δουλειά, αλλά μετά φεύγουν. Γιατί θεωρούν ότι στο εξωτερικό θα είναι πολύ καλύτερες συνθήκες για αυτούς. Η εταιρεία ρούχων έχει ήδη μεταφέρει κομμάτι της παραγωγής στο Βουκουρέστι. Υπάρχουν μάλιστα σκέψεις για μεταφορά και στη Βουλγαρία, ξανά δηλαδή σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Νταϊάννα λέει πως η Ευρώπη βοηθάει, αλλά όχι η πολιτική. Πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει πολλά για να μας βοηθήσει, αλλά οι πολιτικοί μας εδώ δεν θέλουν να πάρουν αυτά τα χρήματα. Και όταν τελικά τα πάρουν, το κάνουν πολύ δύσκολο για εμάς να αξιοποιήσουμε αυτή τη βοήθεια. Η βιοτεχνία διψά για ανάπτυξη, με τους ιδιοκτήτες να πιστεύουν πως στην ψηφιακή εποχή μπορούν να πολλαπλασιάσουν τον τζίρο των 300.000 ευρώ ετησίως. Και αν δεν τα καταφέρουν στη Ρουμανία, μπορεί να χρειαστεί να πάρουν δύσκολες αποφάσεις. Ακόμη και ο άντρας μου που αγαπά πολύ τη Ρουμανία και δεν ήθελε ποτέ να φύγουμε, σκέφτεται ότι δεν χρειάζεται να περιμένουμε άλλο. Αν χρειαστεί, θα φύγουμε από εδώ. Πολύ κοντά στο Ράσνοφ βρίσκεται μία από τις μεγαλύτερες πόλεις της Ρουμανίας, τον Μπρασόφ. Πόσο εύκολο είναι να εργαστεί κάποιος και να βγάλει ικανοποιητικά χρήματα? Ήρθε η ώρα για τον κόκκινο καναπέ. Πολλοί φεύγουν από τη χώρα για να βρουν καλύτερους μισθούς στη Δυτική Ευρώπη, την ώρα που όλη η Ευρώπη όμως έχει και πρόβλημα υπογεννητικότητας. Δεν γεννιούνται πολλά παιδιά και θεωρώ πως αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Το μοναδικό θετικό στοιχείο είναι το ενίκιο, που είναι φτηνό εδώ. Αλλά το φαγητό και οι νυχτερινές έξοδοι κοστίζουν πολλά χρήματα. Και δεν βγάζουμε αρκετά για να διασκεδάζουμε όπως συμβαίνει σε άλλες χώρες. Η οικονομία της Ρουμανίας έχει μεγαλώσει από την ημέρα που μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως η διατήρηση του εργατικού της δυναμικού είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που αντιμετωπίζει στη σύγχρονη εποχή.